μαράκι. Μαρία! Τώρα θα σα κλείσει το ρεκόρ. Μαρία! Σου είπε κανένα εσένα να κατευθείς. Ακόμα εδώ είσαι, Μαρία. Πρέπει να φωνάξω το μάκι να σε πετάξει έξω. Όχι, Δεσποινής Μαρκέλα. Τώρα έφυγε. Έλα βρε σοφάκι μου, μην κλαις. Δεν θα χαθούμε, αλήθεια. Έλα. Μαρία, τι κουβαλάς στη σακούλα? Σε ρωτάω, Μαρία, τι έχεις μέσα στη σακούλα? Άδειασα το γραφείο μου και βρήκα πολλά πράγματα για πέταμα. Νόμιζα ότι τα είχα ξεφορτωθεί όλα, αλλά τελικά ήταν πολλά ακόμα. Στριμωγμένα στα ντοσιέ, κρυμμένα στα σιρτάρια. Και δεν σταμάταγαν να έρχονται κι άλλα. Και δεν θέλεις να τα μαζέψει, καθαρίστρια, αλλά θέλεις να τα πάρεις μαζί σου. Γιατί, για ενθύμιο? Θέλω να τα βγάλω εγώ έξω, να τα πετάξω. Άνοιξε τη σακούλα. Ορίστε. Σου είπα, άνοιξε τη σακούλα. Θέλω να δω τι έχει μέσα. Μα είναι προσωπικά αντικείμενα. Μαρία, θα σου το πω για τελευταία φορά. Άδειασε τη σακούλα στο πάτωμα τώρα, αλλιώς θα φωνάξω security. Πιστέψτε με, Δεσποινής Μαρκέλα. Αυτό δεν θα ήταν καλό για καμιά από τις δυο μας. Τι εννοείς? Εννοώ ότι... ότι το περιεχόμενο της σακούλας θα μας ντρόπιαζε και τις δυο. Τι ανοησίες είναι αυτά που λες? Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να ντρέπομαι. Εσείς οι μόνοι που πρέπει να ντρέπετε εδώ μέσα, γιατί μέσα σας... Σας λέω! Δεν είναι καλό να αδειάσω το περιεχόμενο της σακούλας μπροστά σε όλους. Εντάξει, Μαρία. Έλα στο γραφείο μου. Με την εμφάνισή μου. Μη με παρεξηγήσεις, δεν θα σου έλεγα τίποτα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορείς έτσι στην εκομόντα. Λίγο σεβασμό στο χώρο που εργάζεσαι, δεν πλάτη? Μα εγώ... εγώ θέλω να ταιριάζω με την εικόνα της εταιρείας. Αλήθεια? Και γι' αυτό κυκλοφορείς με αυτά τα ρούχα και με το μαλλί στο ταβάνι? Μα εγώ... εγώ πήγα σήμερα και αγόρασα αυτά τα ρούχα για να... Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, Μαρία, αλλά είμαι μέτοχος σε αυτή την εταιρεία και ενδιαφέρομαι για την εικόνα που βγαίνει προς τον κόσμο. Και εσύ με αυτή την εμφάνιση βλάπτεις την εικόνα μας, Μαρία. Εγώ! Βλάπτω την εταιρεία, εγώ! Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου, Μαρία. Σε περιμέναμε. Πέρασε, παρακαλώ. Κάθισε. Σας ευχαριστώ. Επί τη ευκαιρία να σου συστήσω και τον δικηγόρο μας, τον κύριο Αντώνης Αστράνου. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όπως σας προανέφερα, μιλήσαμε ήδη με τη Μαρία για τα προβλήματα της εταιρείας και είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Τώρα, είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει διάφορες κόντρες και αντιπαραθέσεις ανάμεσά μας. Όμως νομίζω πως είναι καιρός να πάψουμε να αναμασάμε τους λάθους χειρισμούς του παρελθόντος και να επικεντρωθούμε στο μέλλον της εκομόντα. Έχουμε μπροστά μας 6 μήνες πολύ σκληρής δουλειάς. Και στο διάστημα αυτό ευελπιστούμε να ανακάψουν τα οικονομικά της εταιρείας. Γι' αυτό ζητώ από όλους σας να συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και τώρα η κρίσιμη ερώτηση.
Μου επιτρέπει, Στέφανε. Παρακαλώ. Δεσποινής Παπασωτηρίου. Υπό ποιους όρους είστε διατεθειμένοι να μας βοηθήσετε να ξεμπλέξουμε από την κατάσταση στην οποία μας φέρανε οι χειρισμοί οι δικοί σας και του Αλέξη? Υπό ποιους όρους? Δεν σας καταλαβαίνω. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Ποιοι είναι οι όροι σας? Για να είμαι ειλικρινής, θα προτιμούσα να έρθει ο δικηγόρος μου πριν αποφασίσω για το οτιδήποτε. Ωραία λοιπόν. Ας περιμένουμε τον δικηγόρο. Ναι. Νομίζω ότι φτάνει από στιγμή στη στιγμή. Πάντως θέλω να τονίσω κάτι. Η παρουσία δικηγόρων δεν υπονοεί κάποια αντιπαράθεση ανάμεσά μας. Η παρουσία τους εδώ θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Συγγνώμη που σας ενοχλώ. Έχει έρθει ο κύριος Δελαπόρτας. Ναι, Λίλιαν. Πες του να περάσει, παρακαλώ. Αμέσως. Κύριε Δελαπόρτα! Μπορείτε να περάσετε, σας περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Ευχαρίστως. Ο κύριος Δελαπόρτας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Η Δεσποινής Παπασωτηρίου δεν θα παρευρεθεί στη συνάντησή μας? Εδώ είμαι, κύριε Δελαπόρτα. Θα πρόκειται ασφαλώς για συνωνυμία. Ερωτώ για τη Δεσποινίδα Μαρία Παπασωτηρίου με τα σιδεράκια της, τα άτιθα σαμαλάκια της. Εγώ είμαι, κύριε Δελαπόρτα, η Μαρία. Ελά. Δεσποινής Παπασωτηρίου. Εσείς. Μα είστε αγνώριστοι. Μα πώς, θέλω να πω, πώς όμως μεταμορφώνονται οι γυναίκες, είναι απίστευτον. Ενώ εμείς οι άντρες είμαστε καταδικασμένοι να γερνούμε από μέρα σε μέρα, φίλτατε. Παρακαλώ, καθίστε. Ω, ναι, βεβαίως, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σας έχει ενημερώσει η Μαρία. Φυσικά, αυτό που μου είπε η Δεσποινής Παπασωτηρίου είναι ότι ήρθατε σε μια διαφορετική συνεννόηση, την οποία βεβαίως επικροτώ και εγώ, εις το πνεύμα της καλής συνεργασίας και πίστεως, ασφαλώς. Μάλιστα. Είστε ενήμερος, λοιπόν. Κοιτάξτε. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε η εταιρεία μέσα σε 6 μήνες θα μπορέσει να ανακάμψει οικονομικά και να ξεπληρώσουμε όλα μας τα χρέη. Ορθώς σκεφτήκατε, αγαπητέ. Και βεβαίως, η επόμενη μας κίνηση είναι να προσεγγίσουμε τον αξιότιμο εγκυρίων δικαστή, ούτως υπήν. Και δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι εφικτό να τον πείσουμε να μας δώσει μια παράταση 6 μηνών. Χρειαζόμαστε δηλαδή παράταση 6 μηνών από το δικαστή, κυρία Δελαπόρτα. Σαφέστατα, κύριε Μαντά. Στη διάρκεια της οποίας, βεβαίως, θα πρέπει η εκκομότητα να εξοφλήσει όλα τα χρωστούμενά της. Και πότε μπορείτε να δείτε το δικαστή? Νομίζω ότι δεν πρέπει να το καθυστερήσουμε. Το αργότερο έως αύριο. Μάλιστα. Αύριο, λοιπόν, είμαστε στο δικαστήριο. Αντώνη. Σύμφωνο. Ούτως υπήν, βεβαίως, κάθε απόπειρα να ρευστοποιήσουμε το κεφάλαιο της Τεραμόντα αναβάλλεται. Επομένως, η Τεραμόντα θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Δεσποινίδας Παπασωτηρίου. Το ίδιο, βέβαια, και η Εκκομόντα. Με συγχωρείτε, κύριε Δελαπόρτα. Τι θέλετε να πείτε μας? Θέλω να είπω, αγαπητέ, εφόσον η Δεσποινής Παπασωτηρίου φέρει την διοίκηση της Τεραμόντα, νομικά φέρει την διοίκηση και της Εκκομόντα. Συγγνώμη, εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι είχαμε καταλήξει σε άλλη συμφωνία. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ, σε τι συμφωνία είχατε καταλήξει. Αλλά μπορεί να σας διαβεβαιώσει και ο συνάδελφος από εδώ ότι εφόσον οι συνθήκες στην εταιρεία παραμένουν ως έχουν,
για 6 μήνες ακόμα τουλάχιστον, η εταιρεία ανήκει στη Δεσποινίδα Παπασωτηρίου. Επομένως, με λίγα λόγια, η Δεσποινής Παπασωτηρίου είναι η πρόεδρος της εταιρείας.